ήδη, τι εξέλιξη έχουμε με την πλατεία, συνεχίζεται το έργο? Όπως βλέπετε και το έχετε δει προφανώς, το έργο συνεχίζεται. Μετά από μια διακοπή σχεδόν 2 μηνών, για λόγους που είναι λίγο πολύ γνωστοί, ωστόσο να επισημάνω ότι δεν ήταν ακριβώς ζήτημα χρηματοδοτικής ροής στο συγκεκριμένο έργο, είχε να κάνει με τα capital controls και την εισαγωγή που βρισκόμαστε σε αναμονή εισαγωγής των υλικών επίστρωσης. Αυτά τα υλικά έρχονται σταδιακά, ήδη έχουμε μια ποσότητα κυβολήθων οι οποίοι θα αρχίσουν να επιστρώνονται από την ερχόμενη εβδομάδα. Υπάρχει ένας προγραμματισμός, οι επόμενες παρτίδες θα έρθουν μαζί και τοποθετείται αυτή η ημερομηνία μετά τις 25 Οκτωβρίου, οπότε και θα αρχίσει η επίστρωση της κεντρικής πλατείας και του συνόλου του έργου τελικά. Σε αυτή τη φάση ξεκινάμε από το δρόμο μπροστά, μάλλον στο όριο μεταξύ Εθνικής Τράπεζας και Πλατείας. Εκείνο το κομμάτι θα επιστρωθεί τώρα. Με αυτά να κάνουμε και μια γενική δοκιμή του υλικού. Έχει γίνει μια εφαρμογή μέσα στην πλατεία να δούμε ακριβώς επειδή υπάρχει σχέδιο απάνω στην τοποθέτηση, δεν είναι μια τοποθέτηση που είναι όπως η κυβόληθη η κλασική. Γι' αυτό το λόγο χθες είχαμε και την επίσκεψη των μελετητών. Έχουμε την έγκριση των μελετητών, γιατί πάντα ζητείται η έγκριση των μελετητών σε σχέση με το έργο, ακριβώς επειδή πρόκειται για αποτέλεσμα αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Δεν έχουμε κάποιο εμπόδιο αυτή τη στιγμή να προχωρήσει το έργο και σε αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα, δουλεύεται όλη η πλατεία μέσα, ώστε να γίνουν όλα τα ηλεκτρολογικά. Έχουν έρθει αρκετά συνεργεία. Ο εργολάβος, ο ανάδοχος, μας έχει δώσει ένα χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος του χρόνου, ώστε να μπορέσουμε να τοποθετηθούν περισσότερα συνεργεία παράλληλα και να δουλεύονται πολλές εργασίες παράλληλα, όπως είναι κουφώματα στο κτίριο, χρωματισμοί κτλ. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Αν βοηθήσει ο καιρός, γιατί σε μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί και από τις καιρικές συνθήκες, νομίζω ότι το έργο θα ολοκληρωθεί, θα βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση προς το τέλος του έτους.